Την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα πέτυχε χθες η ΑΕΚ που επικράτησε του Πλατανιά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο ταξιάρχης Φούντας στο 66ο λεπτό μετά από υπέροχη προσπάθεια του Ρότζερ Γκερέιρο. Έτσι ο ταξιάρχης Φούντας γίνεται ο μικρότερος παίκτης σε ηλικία που σημειώνει γκολ στο πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. Τώρα, χωρίς γκολ ολοκληρώθηκαν οι αγώνες ΠΑΣ Γιάννινα Ατρόμητος και Βέρεια Σκόντα Ξάνθη. Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής ολοκληρώνεται σήμερα με δύο μάτς. Στις 5 και 4 όφη θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, ενώ στις 7.30 ο Άρης θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό. Η Manchester United επικράτησε με 3-2 της Chelsea στο Λονδίνο σε ένα περιπετειώδη αγώνα και μείωσε τη διαφορά από την κορυφή της Premier League, στην οποία βρίσκονται οι Λονδρέζοι, στον ένα βαθμό. Στο Λονδίνο η Manchester United βρέθηκε να προηγείται της επικεφαλής της βαθμολογίας Chelsea με 2-0 πριν συμπληρωθεί καλά-καλά ένα τέταρτο από τη σέντρα. Οι Μπέμπιδες έκαναν το 1-0 με αυτογκόλ του David Luiz μόλις το τέταρτο λεπτό και πέτυχαν και δεύτερο γκολ με τον Φαν Πέρση στο 12. Η Chelsea αντέδρασε και μείωσε σε 2-1 με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μάτα στο 44 και έκανε το 2-2 με τον Αμίρε στο 53. 10 λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 λόγω της αποβολής του Ιβάνοβιτς, αλλά μια λάθος απόφαση του διαιτητή στο 69 που απέβαλε τον Τόρες για θέατρο άλλαξε ακόμα πιο δραματικά τις ισορροπίες. Η United επωφελήθηκε από το αριθμητικό πλεονέκτημα και πήρε την νίκη με γκολ του Ερνάντες στο 75. Ισόπαλο έλεξε τον τέρμπι του Λίβερπουλ με τους κόκκινους να έχουν πολλά παράπονα στη διαιτησία που δεν καταλόγησε κανονικό γκολ του Σουάρες στο 90 λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 1-0 με αυτογκολ του Μπεν στο 14 και πέτυχαν και δεύτερο γκολ με τον Σουάρες στο 20. Δύο λεπτά αργότερα ο Σμαν μείωσε σε 2-1 για την Everton που κατάφερε να ισοφαρίσει το σκορ στο 35 με τον Naismith.